Πάω στον καλό συνάδελφο αυτή τη φορά, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση. Τον κύριο Πέτρο Παπακοσταντίνου. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλό μήνα. Και καλό μήνα. Κύριε Παπακοσταντίνου, είναι μια απλή ιστορία διελκυστίδας προβολής ισχύως ή όπως λέω εγώ τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος, η ανθρωπότητα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της, διότι εδώ διακυβεύονται πολύ περισσότερα. Η ανθρωπότητα και η Ελλάδα. Προφανώς. Η ανθρωπότητα, διότι εάν έχουμε μια σύγκρουση στο μεσημβρατικά όπλα βέβαια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να είναι γύρω-γύρω εκεί στην περιοχή, καταλαβαίνουμε ότι μια σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών μπλοκ μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις. Η Ελλάδα, διότι την αφορά αυτή η κρίση πολύ άμεσα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχει Έλληνες ομογενείς στην Ουκρανία και από τις δύο πλευρές και από τα δύο στρατόπεδα. Έχει δηλαδή Έλληνες ομογενείς και στη Μαριούπολη, όπου έχουμε και το Γενικό Προξενείο, που είναι υπό τον έλεγχο του Κιέβου, και έχει και στο Ντονέτσκ, στην Κρυμαία και στο Λουγκάνσκ, που είναι υπό τον έλεγχο ή της Ρωσίας η Κρυμαία, ή στις άλλες δύο περιπτώσεις των ρωσόφωνων αυτονομιστών. Επομένως, έχει ρόλο να παίξει. Δεύτερον, διότι μπλέκεται η Τουρκία πολύ άμεσα στην κρίση την Ουκρανική. Και αν θέλετε, κύριε Σαχίνη, ήταν ένας από τους καταλυτικούς παράγοντες για την όξυνση των ρωσικών αντιδράσεων. Ποιο δηλαδή, ότι ο Ερντογάν, όπως γνωρίζετε, καλό είναι να το γνωρίζουν όλοι, μετά τον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, όπου η Τουρκία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο υπέρ του Αζερμπαϊτζάν, έτσι, κυρίως με τα Bayraktar, τα drones δηλαδή που εξολόθρευσαν δυνάμεις του αρμενικού στρατού, αυτά τα ίδια drones, τα τουρκικά, τα Bayraktar, που είναι πολύ αποτελεσματικά για τέτοιου είδους συγκρούσεις, τα πουλήσε στο Κίεβο. Η κυβέρνηση του Κιέβου ήδη από την περασμένη άνοιξη έχει αρχίσει να τα χρησιμοποιεί εναντίον των ρωσόφωνων αυτονομιστών. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που ανησύχησαν πάρα πολύ τον Πούτιν. Ότι δηλαδή με τη στήριξη της Τουρκίας, μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ και με τις ευλογίες των ΗΠΑ προφανώς, θα μπορούσε το Κίεβο να ενθαρρυνθεί να δώσει στρατιωτική λύση όπως αυτή που προσπάθησαν και εν μέρει έδωσαν οι Αζέρι σε βάρος των Αρμενίων. Από αυτή την άποψη, η Ρωσία περισσότερο αμήνεται σε αυτή την κρίση παρά έχει βλέψει η ίδια. Έτσι, διότι αν ήθελε να πάρει τον Ντονμπάς, όπου οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές έχουν την εξουσία σε ένα μεγάλο μέρος του από το 2014, μπορούσε να το είχε ήδη κάνει. Θέλω να σας ρωτήσω. Το ερώτημα είναι τι πετυχαίνει η Ελλάδα τώρα, έτσι, διότι η Τουρκία ενισχύει το Κίεβο, έχει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία απ' την άλλη, δεν έχει σταματήσει η ειδική σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία μετά το πραξικόπημα το αποτυχημένο αντίον του Ερντογάν το 2016, προβάλλει ως μεσολαβητής απέναντι και στις δύο πλευρές, συνομιλεί και με τη Μόσχα και το Κίεβο, ενώ η Ελλάδα που εμφανίζεται ως δεδομένο σύμμαχος των ΗΠΑ και έχει κάνει την Αλεξανδρούπολη μια μεγάλη τουρκική βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έτσι, μια Αμερικανική βάση, όχι τουρκική, αμερικανική βάση. Συγγνώμη, αμερικανική. μέσω της οποίας Αλεξανδρούπολης περνάει πολεμικό υλικό προς την Ουκρανία, έτσι. Και τι καταφέρνει μετά από όλα αυτά, μηδέν στο πηλίκον, έτσι. Τα εύσημα η Τουρκία τα παίρνει, όχι η Ελλάδα. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ κάτι και θα επιστρέψω στην Ελλάδα, ή μάλλον να μείνω λίγο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πήγε Ουκρανία χθες. Μας έλεγαν εδώ ακροατές του 984 ότι στο κομμάτι που πήγε υπάρχει μία καταπίεση του ελληνόφωνου στοιχείου, για να το πω πιο σωστά, από την επίσημη κυβέρνηση της Ουκρανίας, ενώ αντίστοιχα, έτσι μας είπαν τουλάχιστον, στην Κρυμαία οι ελληνόφωνοι αναγνωρίζονται με πλήρη δικαιώματα. Δεν θέλει λίγο προσοχή του πώς τοποθετούμαστε εμείς εκεί? Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν, καλά έκανε και πήγε ο κύριος Δένδιας, διότι υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Προφανώς. Και δεύτερον, καλά έκανε επίσης ο κύριος Δένδιας και δεν ακολούθησε τους Αμερικάνους και τους Άγγλους. Οι Άγγλοι, ως δεδομένοι πάντα των Αμερικανών, φρόντισαν μαζί με τους Αμερικανούς να διώξουν το μεγαλύτερο μέρος του διπλωματικού τους προσωπικού από την Ουκρανία για να ενισχύσουν την πολεμική υστερία. Ότι γίνεται πόλεμος, άρα φεύγουν οι διπλωμάτες μας. Η Ελλάδα κράτησε τη γραμμή που κρατάνε και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κρατάει πιο χαμηλούς τόνους, δεν συνταυλίζει αυτή την πολεμική υστερία και δεν απέστειλε τους διπλωμάτες της. Μέχρι εδώ καλά. Εκείνο που δεν έκανα καλά ο κύριος Δένδιας είναι ότι δεν πήγε και από την άλλη πλευρά βεβαίως. Διότι περισσότεροι Έλληνες, όπως σας είπα και πριν, βρίσκονται στην Κρυμαία και στο Ντονέτσκα και στο Λουγκάνσκ και είχαν ψηφίσει στο δημοψήφισμα στην Κρυμαία μαζί με τους Ρώσους υπέρ της ένταξης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και τώρα βρίσκονται χωρίς δικαιώματα στην Ουκρανία, διότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν και όλα αυτά. Οι Ουκρανοί έχουν πάρει μέτρα εναντίον τους στο πλαίσιο όλων των μέτρων που πήραν εναντίον των ρωσόφωνων. Έτσι. Μαζί εκεί μπήκαν και οι Έλληνες. Επομένως, η Ελλάδα θα έπρεπε να παίζει ένα πιο
ενδιάμεσο ρόλο, ας το πούμε έτσι, να μιλάει και με τις δύο πλευρές και όχι να ταυτιστεί με την αμερικάνικη πολιτική και την πολιτική του Κιέβου, που γνωρίζετε ποια είναι η κατάθεση στην Ουκρανία, κύριε Σαχίνη, πολύ καλά. Γνωρίζετε πως μετά το 2014 αυτοί που πήραν την εξουσία στο Κίεβο ήταν οι ολιγάρχες, οι φιλοδυτικοί, ο κύριος Ποροσέγκο, που έγινε πρόεδρος μετά την υποτιθέμενη επανάσταση του Μέινταν. Είναι ένας ολιγάρχης, ο βασιλιάς Σοκολάτας όπως λένε, που η ίδια δικιά του η κυβέρνηση και η δικιά του η δικαιοσύνη τον διώκει, είναι υποδίωξη αυτή τη στιγμή για οικονομικά σκάνδαλα. Και από κάτω είχαν βεβαίως στηριχθήκανε στην ένοπλη βία εναντίον των ρωσόφωνων και πήρε και μπάλα και Έλληνες. Έχετε πολύ δίκιο που το αναφέρεται αυτό, στις περιοχές αυτές με το τάγμα Αζόφ, το δεξιό τομέα που είναι καθαρά φιλοναζιστικές αντισημιτικές ομάδες και πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, με ρωτάει εδώ η φίλη Βασιλική, καλημέρα λέει καταρχάς και καλό μήνα στον κύριο Παπακοσταντίνου. Θέλω ευθέως να μου πει, διαγνώσκει ότι οι Αμερικανοί δεν πολύ ενδιαφέρονται για την τύχη της Ουκρανίας και το έχει πάρει χαμπάρι και ο νυν πρόεδρός της και γι' αυτό ανέκρουσε πριν και ψάχνει τώρα τον Πούτιν, δηλαδή αν θα τον μετατρέψουν από χώρα, όπως λέμε και εμείς εδώ, σε χώρο, αρκεί να υπάρχει θέμα στα νότιο-δυτικό-ανατολικά της Ρωσίας? Νομίζω πως έχει πολύ δίκιο η ακροατριά σας. Πολύ σωστά διαβάζει την εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ζελένσκι από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και χτες έχει κάνει κάμποσες δηλώσεις που εκφράζουν μεγάλη δυσαρέσκεια για τον κύριο Μπάιντεν. Του λέει δηλαδή ότι με τις δηλώσεις ότι όπου να είναι επίκειται πόλεμος, ότι αυτό που τους λέει ο Μπάιντεν είναι όπως η Ρωσία θα μπει μέσα στην Ουκρανία, θα κάνει πόλεμο. Και το τοποθετεί μάλιστα στα μέσα Δεκεμβρίου, διότι λέει τότε θα έχει παγώσει εκεί το χώμα, δεν θα έχει λάσπες, θα είναι πάγος, οπότε θα μπορούν τα ρώσικα τάγκς να προελάσουν πιο άνετα. Λες και με λίγη λάσπη δεν μπορούν να προελάσουν τα ρώσικα τάγκς. Αυτό είναι το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Ο Ζελένσκι λοιπόν τους λέει πως με αυτά καλλιεργείται πανικό στον πληθυσμό μου. Και όχι μόνο στον πληθυσμό μου, αλλά καλλιεργείται πανικό και στους ξένους επενδυτές που σηκώνονται και φεύγουν. Υπάρχει τεράστιο κύμα διαρροής κεφαλαίων από την Ουκρανία και έχει αναγκαστεί η Κεντρική Τράπεζα της Ουκρανίας να δώσει από το τέλη φθινοπόρου μέχρι τώρα που μιλάμε, κύριε Σαχίνη, περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια για να σταθεροποιήσει το νόμισμά της. Επομένως, του λέει ότι για τα δικά σας τα παιχνίδια εδώ στην περιοχή, εμείς πληρώνουμε την ύφη. Και ο Ζελένσκι έχει κάνει κινήσεις προς τη Ρωσία, έχει πάρει το μήνυμα της Ρωσίας με τη συγκέντρωση 100.000 ρώσικων στρατευμάτων. Και είπε πως δεν θέλει, χτες το είπε ο εκπρόσωπος του στον ΟΗΕ, έτσι, στη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεσμεύτηκε ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία στρατιωτική κίνηση στον Ντονμπάς εναντίον των ρωσόφωνων αυτονομιστών πρώτων. Και δεύτερον, ένα νομοσχέδιο που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του Ζελένσκι στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο για την προώθηση της επανένωσης του Ντονμπάς με την υπόλοιπη Ουκρανία, ουσιαστικά δηλαδή για στρατιωτική επέμβαση εναντίον των ρωσόφωνων, το πήραν πίσω κάτω από τη ρωσική πίεση. Επομένως, υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων. Διότι η Ουκρανία καταλαβαίνει πολύ καλά πως εάν θέλει ο Πούτιν να εισβάλλει και να δώσει στρατιωτική λύση, θα μπορέσει να το κάνει χωρίς πάρα πολλές απώλειες. Από την άλλη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, ο αμερικανικός παράγοντας πάει για μια κατάσταση no man's land, δηλαδή καμένη γη και ό,τι θέλει ας γίνει. Γιατί αναρωτιέμαι εγώ τώρα με αυτό που ρώτησε και η ακροάτρια, αν ήθελαν 6 χρόνια, αν τους ήταν χρήσιμο, δεν θα την είχαν βάλει ήδη την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ? Άρα κάποιο άλλο αυτό λόγο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ασφαλώς όλη η ιστορία άρχισε, όπως είχα αρχίσει να λέω και στην προηγούμενη επικοινωνία μας, το 2008 με τη μοιραία απόφαση της κυβέρνησης Μπους και των νεοσυντηρητικών το 2008 να καλέσουν την Ουκρανία και τη Γεωργία στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, την άνοιξη του 2008. Τι έγινε από αυτή, ενώ μέχρι τότε λέγανε πως δεν θα επεκταθούμε. Έτσι, θα θυμίζω, κύριε Σαχίνη, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του πατέρα Μπους, του πολύ πιο συνετού πλανητάρχη πατέρα Μπους, έτσι, ο κύριος Μπέικερ, είχε υποσχεθεί στον Κορμπατσόφ ότι μην ανησυχείτε, θα προχωρήσει το ΝΑΤΟ ούτε ίντσα ανατολικά προς τα σύνορά σας. Και ο ιός Μπους έκανε αυτά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Λίγους μήνες μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, η Ρωσία κατατρόπωσε τη Γεωργία στον πόλεμο μεταξύ τους. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ένταξης από τότε της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Και μετά την κρίση του 2014, με την Κρυμαία να έχει προσαρτηθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, και όπως καταλαβαίνετε δεν γυρνάει αυτό πίσω, δεν μπορεί η Ρωσία αύριο να πει ότι θα το ξαναδίνω, και με τον μισό Ντονμπάς να είναι υπό τον έλεγχο των ρωσόφωνων αυτονομιστών, δεν υπάρχει θέμα ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι να πει τώρα, ότι θα βάζει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, τότε πρέπει το ΝΑΤΟ να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία για να ξαναπάρει τον Ντονμπάς και την Κρυμαία αύριο. Να κάνει πόλεμο δηλαδή σε μια πυρηνική υπερδύναμη, ισότιμη στα πυρηνικά όπλα με την Αμερική. Πράγμα τρελό. Σαφές. Πρώτο τελευταίο ερώτημα.
Μήπως λοιπόν αυτή η στάση του Ζελένσκι που βοηθάει ως φαίνεται για την ώρα να αποκλιμακωθεί κάπως η κατάσταση χτυπηθεί από κάποια προβοκάτσια? Αυτό που λέτε δεν αποκλείεται καθόλου. Τα τάγματα Αζόφ και ο δεξιός τομέας και αυτές οι ένοπλες συμμορίες υπό τον έλεγχο ναζιστικών κυκλωμάτων και με πολύ καλές σχέσεις με το εξωτερικό μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να κάνουν προβοκάτσια μέσα στην Ουκρανία. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι αν το θέλουν οι Αμερικανοί. Διότι νομίζω, κύριε Πούτιν, ότι και η Αμερική έχει λόγους να κάνει πίσω κάποια στιγμή. Πρώτον, διότι καταλαβαίνει πολύ καλά πως η Ρωσία δεν μπορεί να αφήσει να χάσει την Ουκρανία και επομένως μπορεί να βρεθεί μια συμβαστική λύση του είδους να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μίνσκ που η Ουκρανία δεν τις εφαρμόζει έτσι. Γιατί σας θυμίζω ότι το 2015 με τις συμφωνίες τις ειρηνευτικές του Μίνσκ και το ουκρανικό πρόβλημα που συνυπέγραψε η ουκρανική κυβέρνηση και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ρωσία, δεσμεύτηκε το Κίεβο να προχωρήσει αναθεώρηση του συντάγματος και να δώσει προωθημένη αυτονομία στις ρωσόφωνες περιοχές. Και αυτό δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Θα μπορούσε λοιπόν να βρεθεί μια τέτοια λύση. Και από την άλλη πλευρά, για έναν μείζωνα λόγο, κύριε Σαχίνη, διότι ο Biden και το κυρίαρχο τμήμα των Αμερικάνικων ελίτ έχει προσανατολιστεί ότι ο βασικός μας αντίπαλος για τον 21ο αιώνα είναι η Κίνα, δεν είναι η Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να είναι πυρηνική υπερδύναμη, αλλά η οικονομία της είναι του μεγέθους της Ισπανίας. Μικρότερη από την οικονομία της Καλιφόρνιας. Δεν είναι αυτή ο στρατηγικός μας αντίπαλος. Επομένως, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να σπρώξουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, κάτι που δεν το θέλει ούτε ο ίδιος ο Πούτιν, έτσι. Φαντάζομαι βέβαια τις συμφωνίες του Μίνσκ και οι Αμερικανοί βάζουν το χεράκι τους για να μην τις στηρίσει η Ουκρανική κυβέρνηση. Δεν το αφήνουν έτσι, αδιάφορο. Εντάξει, μέχρι τώρα ναι, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, όταν από τις 17 Δεκεμβρίου Πούτιν έχει ανοίξει τα γκολπόστ πάρα πολύ, γιατί τώρα, κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα δεν είναι το ουκρανικό. Σωστό. Από την πλευρά της Ρωσίας. Από τις 17 Δεκεμβρίου που είχαν τις προτάσεις της Ρωσία, το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Τους είπε δηλαδή ο Πούτιν ότι θέλω εγγύη σου, δεν θα επεκταθείτε περαιτέρω. Μπορεί να μην το κάνει επισήμως αυτό το ΝΑΤΟ, αλλά καταλαβαίνει πως κάτι πρέπει να δώσει στον Πούτιν. Γιατί ο Πούτιν καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να ζητήσει τον ουρανό μετάστρα και αν το κάνει, είναι γιατί ζητάει 10 για να συμβαστεί με τα 2-3. Νομίζω πως και η Αμερική έχει πολύ σοβαρά συμφέροντα και κυρίως είναι η στρατηγική της αντιπαλότητα με την Κίνα για να κάνει και αυτή ένα βήμα πίσω κάποια στιγμή. Τελευταίο ερώτημα. Επειδή το θίξατε, το τι συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, στην οποία Αλεξανδρούπολη, θα σας το συνδέσω και με κάτι ακόμη. Γίνεται και ο σταθμός μεταφόρτωσης των LNG, δηλαδή του υδροποιημένου φυσικού αέριου, που έρχεται με fracking, παρακαλώ, φυσικό αέριο. Ναι, και καλό είναι και το οικολογικό κίνημα που ευαισθητοποιείται και για άλλα θέματα να ευαισθητοποιηθεί και γι' αυτό. Γιατί το fracking, πραγματικά, που η Αμερική είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, αυτό είναι που της έχει δώσει άλλωστε τη δυνατότητα να είναι χώρα που αυτή τη στιγμή δεν εισάγει ενέργεια, κυρίως εξάγει, έτσι, δηλαδή έχει πλεόνασμα ενέργεια η Αμερική. Αλλά έχει τεράστιες επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες και τις χώρες στις οποίες απευθύνεται. Η Αμερική έχει αυτό το σχέδιο φυσικά, γι' αυτό πιέζει και τη Γερμανία να ακυρώσει τον Nord Stream 2, τον αγωγό δηλαδή μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στην ίδια τη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι θα έχει τύχει ούτε εκεί. Νομίζω πως η κυβέρνηση Σόλτς δεν θα κάνει πίσω σε ένα τέτοιο τεράστιο σχέδιο. Σας υπενθυμίζω άλλωστε ότι επικεφαλής του κονσόρτσιου που έφτιαξε τον αγωγό Nord Stream 2, της Gazprom δηλαδή, είναι ο κύριος Ρέντερ, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας. Πέτρος Παπακοσταντίνου, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και για την υπομονή του και για το ότι απαντάει και στα ερωτήματα των ακροατών μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπακοσταντίνου. Να είστε καλά.